Ζαμπεθελέτσι παραχώρησε μία πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast at Star, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου. Σχολίασε τα πρόσωπα της τηλεόρασης με αφορμή τις πρεμιέρες που έγιναν αυτή την εβδομάδα και εξομολογήθηκε έμεσα μία αλήθεια για ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια της έγχωριας, αν θυμάστε καλά. Η πρώην παίκτρια του Survivor ήταν εκείνη που είχε επιβεβαιώσει στις κάμερες τη σχέση της Μαρίας Αντωνά με τον Γιώργο Λιάνγκα, και αυτή τη φορά, μιλώντας για τους δυο τους, επιβεβαίωσε άλλη μια φήμη που κυκλοφορεί εδώ και η νέα αποκάλυψη της Ελίζα Μπεθελέτσι για το Γιώργο Λιάνγκα και τη Μαρία Αντωνά. Με τον Πέτρο Νάζο δεν έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις, γι' αυτό δεν με απαθανάτησε στη Μύκονο. «Η κάμερα με έχει απαθανατήσει πολλάκις, δεν περιμένω τον Πέτρο Νάζο να με απαθανατήσει και να γίνει ο χαμός», είπε αρχικά για το δημοσιογράφο του Mykonos Live. Έπειτα εξομολογήθηκε για τις διακοπές της, με την Κατερίνα και ήμασταν μαζί στην Πάρο. «Θέλω να πω ότι είναι στα καλύτερά της. Μιλούσε με τον άντρα μου, έκαναν και πλάκες. Της είχα κάνει προξενιό με έναν καρδιολόγο, φίλο του Νεκτάριου». Δεν ευδοκίμησε το προξενιό γιατί γνώρισε τον Μπα. Και όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Λιάνγκα και τη Μαρία Αντωνά, επισήμανε, ο Γιώργος Λιάνγκα είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μη αρέσει η Μαρία, γιατί δεν ανεβάζει και πολλά, ανεβάζει ό,τι πρέπει να ανεβάσει. Και οι δύο είναι πιο ανανεωμένοι. Νόμιζα ότι συγκατοικούν. Δεν συγκατοικούν, δεν ξέρω παιδιά, εγώ αλλά έμαθα, ακούω διάφορα.